Ναι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρει κανείς έναν αποδιοπομπαίο τράγο, τον οποίο ο κύριος Δεντέ έχει αναφέρει, τον Γιώργο τον Αϊφαντή, που είναι ο διπλωματικός σύμβουλος του Τσίπρα, να ρίξουμε το φταίξιμο στον Αϊφαντή και να πούμε να διώξει ο Τσίπρας τον Αϊφαντή και ξεμπερδέψαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού την έχει την πληροφορία, εγώ μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω αυτή την εικόνα. Αλλά μπορώ να σας πω, και δεν ξέρω, και ίσως και ο κύριος Χειμωνάς που έχει περάσει από κόμμα, και εσείς ενδεχομένως κύριε Γεωργιάδη, γνωρίζετε πώς φτιάχνονται τα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εξυπηρετούν δύο λογικές. Το ένα είναι η εκπροσώπηση διαφόρων κοινωνικών τάξεων, ξέρω εγώ, επαγγελμάτων, ιδιαιτεροτήτων του ενός ή του άλλου τρόπου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ένα στίγμα το οποίο θέλει να βγάλει ένα κόμμα προς τα έξω. Λοιπόν, επειδή παρακολούθησα λίγο τη συζήτηση που αφορούσε την κυρία Σαμπιχά, αυτό το οποίο είχα καταλάβει εγώ στην αρχή, και όντως υπάρχει ένα θέμα αν δεν έχεις μια καλή επικοινωνία με τις οργανώσεις σου, τις τοπικές, για να ξέρεις τι παίζει, είναι ότι τι είναι αυτή ρε παιδιά, είναι γυναίκα, είναι Ρωμά, είναι μουσουλμάνα. Δηλαδή έχει τρία σημεία, ας πούμε, επάλληλων καταπιέσεων, τα οποία, όπως λέτε και εσείς, κάνουν μια συσκευασία την οποία κανείς θα μπορούσε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, έχουν γίνει καμιά δεκαπενταριά στη Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μέρες και έχουν θαυτεί. Ναι. Γιατί, διότι τα κανάλια, επειδή τα κανάλια όλα τα έχουν οι πλούσιοι, η Νέα Δημοκρατία είναι με τους πλούσιους, οι πλούσιοι είναι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα παίζουν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ τα κανάλια, είναι τόσο απλό, διότι θεωρώ ότι το θέμα αυτό καθ' αυτό είναι. Δεν τα καταγράφει την παγκόσμια ιστορία έτσι τόσο απλά. Σε γενικές γραμμές. Μακάρι! Τα πράγματα, όταν πάνε στην τελική τους ανάλυση, είναι αρκετά απλά. Άρα έχουμε ένα θέμα. Κύριε, με αυτά που λέει ο Ντεντέ και με αυτά τα οποία συνέβησαν, έχει γίνει το εξής. Ευνηδίως στο επίκεντρο των εκλογών, των ευρωεκλογών και της αναμέτρησης πολιτικής στην Ελλάδα, υπάρχει το μειονοτικό ζήτημα στη Θράκη. Ναι. Ευνηδίως, ναι, υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει. Εγώ, αν ήμουν αυτή τη στιγμή Τούρκος διπλωμάτης, θα έτριβα τα χέρια μου. Το είπα και στον Παπαδημούλη προηγούμενος. Πολύ καλά κάνατε και το σημάνατε στον Παπαδημούλη. Όταν λέμε υπάρχει θέμα, τα θέματα δεν υπάρχουν επειδή είναι φυσικά φαινόμενα. Υπάρχει θέμα, το οποίο θέμα υπάρχει από τη στιγμή που αναδείχθηκε από τα ΜΜΕ ως το κυρίαρχο ζήτημα της χώρας για 2-3 μέρες. Έτσι υπάρχει. Αλλιώς δεν θα υπήρχε το θέμα του κυρίου Βελόπουλου, ας πούμε, που ανέφερε προηγουμένως ο Παπαδημούλης. Το είχατε ακούσει? Εγώ πρώτη φορά τον Παπαδημούλη το άκουσα. Και ασχολούμαι με αυτά. 24 ώρες στο 24ωρο. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αλλά δεν πέταμε, λίγο, ναι, δεν πέταμε την μπάλα στην εξέδρα. Ναι. Αλλά αν δεν με διακόπτετε, θα διατηρήσω τον υπό μου και θα είμαι πιο σύντομος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το επικίνδυνο, και νομίζω ότι σωστά το είπατε κι εσείς προηγουμένως, είναι ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα ζήτημα το οποίο να θεωρείται εθνικό, να θεωρείται μειονοτικό ή να θεωρείται οτιδήποτε, εάν το βαθύ κράτος από τις δύο πλευρές, που ξέρουμε πώς συνεργάζονται μια χαρά, δηλαδή πριν από 2 μήνες, υποθέτω το πήρατε χαμπάρι, στην οδό Σόλωνος, στην Πατούσα, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες μαζί με την ΑΕΠ και την Ελλάς, η οποία το παραδέχθηκε, απήγαγε στη μέση του δρόμου έναν Τούρκο αγωνιστή και την άλλη μέρα τον παρέδωσε στην τουρκική αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, τις ημέρες που έκανε ο Ερντογάν τα έσχητα οποία έκανε. Άρα βλέπουμε πώς λειτουργούν, πού βρίσκονται οι διάβλοι επικοινωνίας κτλ. Και επειδή η κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτή που είναι και δεν έχουν κανένα θέμα εσωτερικής ατζέντας να παίξουν, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται μία ρίση ενός Βρετανού συγγραφέα, Τζόνσον νομίζω λεγόταν, ο οποίος έλεγε ότι ο εθνικισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ναι, ορισμένοι έχουν βάλει και τη λέξη πατριωτισμός, ξέρεις, δεν είναι... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κάνω μια διάκριση. Πατριωτισμός είναι αγαπάω την πατρίδα μου. Εθνικισμός είναι μισό της πατρίδας των αλωνών. Την κάνω και εγώ αυτή τη διάκριση. Ωραία, κύριε Χειμωνά, εσείς τι αποκομίσατε από όλη αυτή την ιστορία? Δεν είστε μπλεγμένος.